Το θετικό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ότι από αύριο τα πράγματα καλυτερεύουν για όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ένα πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα, με αμαξοστοιχίες του ΟΣΕ. Τις γνωστές αμαξοστοιχίες Intercity, αυτές που κάνουν τη διαδρομή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Θα με βοηθήσει και η Κατερίνα. Έχουμε ένα χάρτη απλά για να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, Κατερίνα, με τουλάχιστον τρεις αμαξοστοιχίες. Τέσσερις είναι. Τέσσερις τελικά. Που εστιάζεται σε αυτό εδώ το χώρο. Δηλαδή από τη Λάρισα μέχρι λίγο πιο χαμηλά, Δομοκόλλη, Ανοκλάδη. Για πες μας τι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε τέσσερα τρένα που έχουν πρόβλημα. Συνολικά 600 επιβάτες, δηλαδή οι οποίοι ταλαιπωρούνται έως αυτήν την ώρα. Τα τρένα αυτά είναι δύο Intercity, τα οποία κινούνταν από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα. Και λόγω του ψύχους παρουσίασαν προβλήματα. Το τρίτο, ακολούθησε και τρίτο Intercity και ένας περιφερειακός σειρμός στη Λάρισα, ο προαστιακός της Λάρισας. Άρα λοιπόν έχουμε τρία Intercity. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον τα δύο έχουν πρόβλημα. Το τρίτο έχει κολλήσει γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί επειδή το άλλο μπροστά του. Έχει λοιπόν, ακινητοποιήθηκε δηλαδή, το μεσημέρι, σταμάτησε το μεσημέρι στις Θέρμες κοντά στο Δομοκό, γιατί το ένα Intercity, γιατί έπαθε βραχυκύκλωμα. Ναι. Στείλαν λοιπόν από το Παλιοφάρσαλο, με μεγάλη καθυστέρηση, δύο μηχανές. Έχει το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται και θα τα συζητήσουμε, έχει να κάνει με τη συντήρηση. Για να μην γελιόμαστε. Εντελώς, εντελώς. Φεύγει λοιπόν το Intercity και χαλάει και τη μηχανή του. Δύο μηχανές. Και βραχυκλώνει το πρώτο, το κανονικό. Μετά στέλνουν δύο μηχανές, οι οποίες αντιμετωπίζουν και αυτές μηχανικά προβλήματα. Μετά από πολλή ωραίες προσπάθειες, το τρένο ξεκινάει σιγά-σιγά. Κάτσε, γιατί έχουμε έναν επιβάτη, ο οποίος έχει και ένα σοβαρό πρόβλημα από αυτή την πρώτη αμαξοστοιχία, το πρώτο Intercity. Είναι ο κύριος Πασχάλης. Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν γνωρίζω πόσο μπορώ να μιλήσω. Γιατί αυτή τη στιγμή μετακινούμαστε. Ναι. Είναι απλά τραγικό το γεγονός ότι πρέπει να καλέσουμε κάποια εκπομπή για να μετακινηθεί το όλο όχημα. Αυτή τη στιγμή που σας πήραμε τηλέφωνο, από τη στιγμή που μιλήσαμε, κινείται το τρένο στο Γιαννοκλάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω τώρα ότι εσείς έχετε φύγει, αν το θυμάμαι καλά, 6.30 το πρωί από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Έχουμε φύγει 5 και 10 από τη Θεσσαλονίκη. 5 και 10. Και είμαστε όμοιροι μιας αναλυσίας ενός κράτους, το οποίο όχι μας αφήνει αβοήθητος. Δεν ξέρω αν ο οργανισμός φταίει, δεν ξέρω ποιος φταίει. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ όχι μόνο χάνω τις ελπίδες μου ότι θα χάσω τη δουλειά μου στην τελική. Εδώ πέρα ο κόσμος δεν ξέρουμε τελικά αν θα φτάσουμε στον πράγμα τι θα γίνει, αν θα πεθάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, για να το πάρουμε ολόκληρο, 5 και 10 σημαίνει ότι σε λίγο θα κλείσει. Ο Πασχάλης που είναι στη γραμμή μας και οι υπόλοιποι στην αμαξοστοιχία αυτή 14 ώρες και είναι ακόμα. Πού βρίσκεστε τώρα? Τώρα βρισκόμαστε λίγο μετά τον Γιαννοκλάδη. Λίγο μετά τον Γιαννοκλάδη. Πόσες μηχανές έχει αλλάξει το τρένο? Μέχρι τώρα που μέτρησα έχουμε φτάσει στην 5η ή στην 6η. Πόσες? Το γεγονός είναι ότι περπατήσαμε εδώ στα 40 χιλιόμετρα με 3 μηχανές. Δηλαδή αυτό σε όποιον για να το πει θα γελάσει. Είναι σαν τα ανέκδοτα του Μπουτάρη, πραγματικά. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Το τρένο που βλέπουμε, το Intercity, τα πλάνα είναι από τη συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία και τα έστειλαν το μεσημέρι στην εκπομπή της Τατιάνας, στο Τατιάνα Live ή επιβάτες. Η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία λοιπόν ξεκινάει και στην ουσία λόγω κακής συντήρησης, λένε, σκάει, καίγεται, παθαίνει ένα βραχυκύκλωμα και χαλάει. Πάει άλλη μηχανή, χαλάει και η δεύτερη. Πάει άλλη μηχανή, τρίτη, χαλάει και η τρίτη. Μα είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όταν λέμε χαλάει η μηχανή, ξέρετε, η ζημιά που παθαίνουν είναι τεράστια. Τα κόστη είναι αδιανόητα. Δηλαδή, το που έχει γίνει εκεί έχει ταλαιπώρια φοβερή για τους ανθρώπους και πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά. Επειδή τους ακούγαμε τους ανθρώπους και νωρίτερα, λέγανε ότι δεν έχουν και ενημέρωση. Δηλαδή, ό,τι μαθαίνουν και ό,τι πληροφορούνται είναι και από τα μέσα ενημέρωσης. Να διορθώσω κάτι που είπα. Στα δύο τρένα είναι 600 επιβάτες. Στα δύο. Από τα τέσσερα. Με διορθώσω την συνάδελφη από το Newsit. Με μωρό, Το δεύτερο τρένο που συνδέει Θεσσαλονίκη-Αθήνα επίσης Intercity, σταμάτησε στη Λάρισα. Τέλος. Κάτσε, να τελειώσουμε με τον κύριο Πασχάλη, γιατί μήπως χάσουμε τη γραμμή γιατί κινείται. Να τονίσω δε το εξής. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, όταν έχει δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως χιόνι, οι άνθρωποι που θέλουν οπωσδήποτε να φτάσουν στον προορισμό τους παίρνουν τρένο. Γιατί ρε παιδάκι μου, το τρένο δεν σταματάει. Δηλαδή οι δρόμοι κλείνουν, τα αυτοκίνητα θέλουν αλυσίδες και σταματάνε. Οι δρόμοι αποκλείονται, τα αεροδρόμια κλείνουν. Τα τρένα όμως πάνε.
εκτός από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν πάνε ούτε τα τρένα. Το γιατί, μην το συζητήσουμε καλύτερα. Δεν προλάβει να μας πει ο κύριος Πασχάλης, για να καταλάβουμε πόσο καθένας από τους ανθρώπους εκεί δεν κάνει τη βόλτα του. Έρχεται από τη Θεσσαλονίκη να πάρει πτήση για τη Γλασκόβη για να πάει στη δουλειά του. Είπε πριν ότι κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του, γιατί θα πρέπει να πάει στη Γλασκόβη και να του πει τι. Έριξε στην Ελλάδα χιόνι, είχε μια κακοκαιρία όπως όλη την Ευρώπη. Άντε τον πιστέψουν. Ναι. Και εγώ ήμουν σε ένα τρένο και δεν μπορούσα. Α, είναι στη γραμμή. Έλεγα, κύριε Πασχάλη, ότι κινδυνεύετε να χάσετε τη δουλειά σας, γιατί ποιος θα πιστέψει στη Γλασκόβη ότι εσείς κάνατε ό,τι μπορούσατε, αλλά ο ΟΣΕ δεν μπορούσε. Μα το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που ταξίδευαν, ας πούμε, Αυστραλία. Αυτούς τους ανθρώπους ποιος τους αποζημιώσει για αυτό το πράγμα. Ο ΟΣΕ που καθημερινά χάνει γύρω στο 1 εκατομμύριο από τέτοιες χαζομάρες. Δηλαδή, ήρθαν και κάποιοι εδώ πέρα από το τρένο για να μας πούνε ότι δεν γνωρίζαμε τι γινόταν. Δηλαδή, είμαστε το 2017 και δεν γνώριζαν ότι ο καιρός θα είναι τόσο άσχημο. Φαγητό, λίγο νερό σας έφερε κάποιος, έτσι, έδειξε κάποια φροντίδα, κάτι να φάτε, έστω ένα σάντουιτς, ένα νερό, κάτι, γιατί είσαστε τόσες μέρες πια, τόσες ώρες, ζητώ συγγνώμη. Καλά, αυτό νομίζω ότι είναι το τελευταίο για μένα. Εγώ θέλω να ξέρω πού βρίσκομαι, και πού τι γίνεται και τι θα γίνει. Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά έστω και σε αυτό, γιατί υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν μωρά. Ναι, ακούγαμε ότι μέσα στο τρένο, ας πούμε, ο Δημήτρης έχει δίκιο. Δεν υπήρχαν προμήθειες. Δεν υπήρχε κάποια καντίνα να. Έστω λίγο νερό ή ένα σάντουιτς. Είναι αλήθεια αυτό. Σε κάποια φάση είχε κλείσει κιόλας. Απλά το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι ξανάνοιξαν με δικιά τους ευθύνη και ό,τι είχαν προσπάθησαν να μας το πουλήσουν. Δηλαδή. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Απλά το θέμα είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα που δουλεύουν στην αναψωστοιχεία δεν μπορούν να βγάλουν μια ανακοίνωση. Δηλαδή να πούνε ένα απλό παιδιά, εντάξει, κατεβείτε στο Λιανοκλάδι, βρείτε ένα ξενοδοχείο. Αυτό δηλαδή ήταν. Τι να σας πω, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Κύριε Πασχάλη, παρακολουθούμε. Εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή να φτάσετε και εσείς και οι υπόλοιποι να μην ταλαιπωρηθείτε άλλο. Να τον απελευθερώσουμε τον κύριο Πασχάλη. Ξαναλέω. Έχουμε πρόβλημα με 4 αμαξοστοιχείες. Είναι 2 Intercity που έχουν ξεκινήσει από το πρωί από τη Θεσσαλονίκη και έρχονται προς την Αθήνα. Ένα Intercity το οποίο έχει φύγει από την Αθήνα και πάει στη Θεσσαλονίκη. Έχει μείνει στην Τιθωρέα αυτό. Δεν ξέρουμε πόσους επιβάτες έχει. Ναι. Και ο προαστιακός σιδηρόδρομος της Λάρισας που έμεινε στο πλατή η Μαθίας. Γεια σας. Και υπάρχει ένα τοπικό κάπου εκεί αυτό. Στην Λάρισα. Θέλω να πω ότι μέχρι την ώρα που έφυγα εγώ από το Newsit αργά το απόγευμα, η Τρένοσε είχε βγάλει μια ανακοίνωση μόνο που έλεγε ποια δρομολόγια σήμερα και αύριο μειώνονται ή αναστέλλονται. Δηλαδή δεν υπήρχε ενημέρωση. Για το... Έχει έναν αριθμό που θέλετε να πάρετε πληροφορίες, ναι, και ζητάει την κατανόηση, πρόσεξε με, του επιβατικού κοινού για την ταλαιπωρία που θα υποστεί, χωρίς να ευθύνεται η ίδια. Βέβαια, μα ευθύνεται ο Θεός. Το πρόβλημα είναι καθαρά μεταφυσικό. Ένα λεπτό, γιατί. Είναι άλλου φορέα, λέει η ευθύνη. Ναι, είναι της Εκκλησίας. Να ακούσουμε μία κυρία που είναι στη γραμμή μας. Είναι η Δέσποινα. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα, γεια σου. Ναι, γεια σας. Γεια σου, Δέσποινα. Η Δέσποινα είναι μια νέα κοπέλα. Θα μου επιτρέψεις να σου μιλώ στον ενικό και θα μας μιλάς και εσύ στον ενικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι από αυτά που μας έχει περιγράψει, η Δέσποινα είναι η επιτομή της ταλαιπωρίας αυτής της κακοκαιρίας. Κυρίες και κύριοι, ακούστε με προσοχή τι έχει τραβήξει μια Ελληνίδα πολίτης, η οποία έχει πληρώσει τα εισιτήριά της και προσπαθεί από χτες το πρωί, θαρώ, Δέσποινα. Μέχρι αυτή την ώρα να φτάσεις από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, έτσι. Ναι. Πες μας λοιπόν πώς έχει ξεκινήσει από χθες το πρωί η περιπέτειά σου. Ναι. Λοιπόν, εγώ χθες είχα μια πτήση για Αθήνα με το αεροπλάνο. Δεν ήμουν σίγουρη άμα θα γίνει η πτήση, οπότε ξεκίνησα να πάω προς το αεροδρόμιο. Μία απόσταση 7 χιλιόμετρων, την έκανα 2,5 ώρες με το αυτοκίνητο μέχρι το Λευκό Πύργο. Μάλιστα. Μετά με στείλαν ειδοποίηση η εταιρεία ότι ακυρώνεται η πτήση. Άρα έχεις ξεκινήσει, Δέσποινα, από χθες το πρωί. Έχεις πέσει στο μεγάλο μποτιλιάρισμα της Θεσσαλονίκης και ακυρώνεται η πτήση της Ryanair. Ναι. Άρα δεν μπορείς να έρθεις αεροπορικό στην Αθήνα. Και τι κάνεις μετά? Ωραία. Αποφασίζουμε να κάνουμε μια επιστροφή με το αυτοκίνητο εγώ και ο σύζυγός μου. Ναι. Και μια άλλη ταλαιπωρία να φτάσουμε άλλα 7 χιλιόμετρα. Τέλος πάντων, έφτασα 7 παρατέταρτο στο σπίτι μου. Μάλιστα.
από το, από τη μισή μισή ώρα. Με μεγάλη ταλαιπωρία, γλίστρα, το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, ξεκουράστηκα. Σκέφτομαι με ποιο λόγο τρόπο να φύγω. Λέω ότι η πιο εύκολη λύση είναι το τρένο, ασφαλής. Ξεκινάω το πρωί 10 η ώρα, 10 και 4. Και σήμερα από την ώρα 12 σταματήσαμε στη Λάρισα, ναι, στο σταθμό, και από εκείνη την ώρα περιμέναμε μέχρι τώρα, και αυτή την ώρα ξεκίνησε το τρένο για Αθήνα. Λοιπόν, η Δέσποινα έχει φύγει, το ξαναλέω, από χθες το πρωί από το σπίτι της. Προσπαθεί να πάει στο Μακεδονία να πάρει την πτήση της Ryanair, η οποία ακυρώνεται. Γυρνάει στο σπίτι της, προσπαθεί με το αυτοκίνητο να μετακινηθεί, δεν τα καταφέρνει. Και παίρνει το τρένο σήμερα το πρωί για να κατέβει Αθήνα. 10 και 4 από Θεσσαλονίκη. Είναι το δεύτερο Intercity. Το πρώτο είναι του κύριου Πασχάλη που μιλάγαμε πριν. Ναι. Κολλημένο και αυτό το Intercity. Και η γυναίκα από χτες το πρωί, έτσι για να το καταλάβουμε, μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να φτάσει. Από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Να παίξετε ένα τζόκερ. Σίγουρα δεν ήταν η τυχερή σας μέρα πάντως. Μα δεν είναι θέμα τύχης ή ατυχίας. Είναι θέμα ικανότητας. Λοιπόν, είναι μια ιστορία να τη διηγούμαστε μια ζωή. Υπάρχει πάντως και ένα κράτος το οποίο απουσιάζει. Έχει κοπεί η Πάτρα το Σαββατοκύριακο. Κόπηκε η Μακεδονία και η Θεσσαλία αυτές τις μέρες. Και νομίζω ότι έχουμε ένα σαφές πρόβλημα στις μεταφορές. Δεν μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς, δεν λέω μόνο την κυβέρνηση, οι οποίοι να λειτουργούν μόνο μέχρι τον Οκτώβρη και από εκεί και πέρα το κλείνουμε το μαγαζί. Γιατί λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα Πετράκη. Επειδή αυτό που λες είναι σωστό, ο κύριος Πετράκης, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δέσποινα. Ο κύριος Πετράκης είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Τρένο ΣΕ. Κύριε Πετράκη, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Το ΣΕ. Έχετε κάποια εξήγηση, κάτι να μας πείτε για όλη αυτή την ταλαιπωρία? Ξέρουμε ότι σε όλο τον κόσμο, κύριε Πετράκη, τον πολιτισμένο. Πράγματα. Το θέμα είναι να μου πείτε τα τρένα. Το θέμα είναι να μου πείτε πόσο χρόνο διαθέτω για να βάλω μερικά πράγματα στη θέση τους. Ναι. Διότι ακούω πάρα πολλές, και πριν άκουσα τους ακροατές σας, οι οποίοι διηγούνται την ταλαιπωρία τους. Κύριε Πετράκη, όμως, δεν κάνουμε συμφωνία. Εμείς σας καλέσαμε να μας πείτε τη γνώμη σας. Δεν λειτουργούμε με χρονόμετρο. Πείτε μας λοιπόν τι έχει συμβεί και ο ΣΕ έχει τέτοιο πρόβλημα, ενώ σε όλο τον κόσμο όταν χιονίζει τα τρένα είναι τα μόνα μέσα τα οποία κινούνται. Λοιπόν, ο ΣΕ, όπως όλοι θα ξέρετε πιθανόν, είναι ο διαχειριστής της υποδομής. Εντάξει, φροντίζει λοιπόν να κρατάει την υποδομή και τους σταθμούς ανοιχτούς για να μπορούν να κυκλοφορούν τα τρένα τα οποία λειτουργούν προς το παρόν, η Τρένο ΣΕ. Ωραία. Μετά το 2010, ο ΟΣΕ δεν ασχολείται με τη μεταφορά. Δεν έχει αρμοδιότητες μεταφοράς. Ναι. Αυτό μεταφέρει σε άλλες εταιρείες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η οποία έχει πουληθεί πρόσφατα σε Ιταλική εταιρεία. Αυτές τις μέρες, τι συμβαίνει αυτές τις μέρες? Έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν ξεκίνησαν μόνο με τις ενοπτώσεις των προηγούμενων δύο ημερών, αλλά με ένα πολύ βαρύ κρύο που έχει ξεκινήσει από μέρες πριν. Ωραία. Ναι. Η γραμμή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με μεσαίες συνθήκες. Ανακαλύψαμε, όταν αναλάβαμε την ευθύνη της διαχείρισης αυτής της υποδομής, ότι η γραμμή δεν είναι εξοπλισμένη για να ανταποκρίνεται σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα όπως τούτα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πετράκη, να το πω, να πω το εξής. Επειδή... Ακούστε με λίγο, επειδή ειδικοί δεν είμαστε, μου φαίνεται πραγματικά απίθανο, για να το λέτε όμως πιθανώς να έχει κάποια βάση. Αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι και δεν σας αμφισβητώ, λέω ότι μπορεί να είναι και έτσι όπως το λέτε. Έχουμε μια γραμμή, έχουμε μια χώρα, για να το πούμε στην ολότητά του, η οποία λειτουργεί στους 24 βαθμούς Κελσίου. Άμα πάμε παραπάνω, καίγονται όλα το καλοκαίρι με τον καύσωνα. Και άμα βρεθούμε με ένα χιονιά, πάλι σταματάνε όλα. Αλλά αυτή είναι η χώρα μας, τι να κάνουμε, την αγαπάμε, την παλεύουμε. Όχι, ρωτάω όμως το εξής τώρα. Από τη στιγμή που έτσι είναι τα πράγματα και το ξέρετε, γιατί δεν βγάλατε μια ανακοίνωση? Κύριε Πετράκη, θα μου επιτρέψετε να διευθύνω εγώ την κουβέντα. Γιατί δεν βγάλατε μια ανακοίνωση να πείτε, επειδή έχουμε αυτά τα προβλήματα και επειδή η γραμμή μας δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν χιονίζει τόσο πολύ, αν χιόνισε τόσο πολύ, παρακαλούμε πολύ μην έρθετε, μην μπείτε στα τρένα μας, γιατί θα μείνουν. Και να μην γιατί δεν προστατεύσατε το κοινό. Και να μην κοπούν και εισιτήρια. Ο κόσμος έχει πληρώσει, έτσι. Χωρίς ανακοίνωση έκοψε, πλήρωσε τον οβολό του, έχει και οικονομικό κόστος αυτό. Στρατεύοντας όλο το προσωπικό που υπάρχει διαθέσιμο και το οποίο έχει μείνει ελάχιστο μετά τις μετατάξεις χιλίων ανθρώπων που γίναν το 2011... και απογυμνώσαν τον ΟΣΕ από όλο το προσωπικό, προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει να κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή.
Ποια είναι η κλειστή είναι τώρα, έτσι. Δρομολόγια ή όχι, δεν είναι θεματικός. Και παρακαλώ πολύ, σημειώστε το αυτό. Να ρωτήσω κάτι εγώ, συγγνώμη. Για ποιο λόγο όμως οι μηχανές που στείλατε και η δεύτερη και η τρίτη παρουσία σαν βλάβη. Θα σου πει δεν είναι δικό μου θέμα, οι μηχανές και έχει δίκιο σε αυτό. Όχι, δεν είναι δικό μου θέμα, το ξέρω να απαντήσω και σε αυτό. Ναι, γιατί. Πείτε μας τουλάχιστον να πάρουμε μια απάντηση από κάποιο κρατικό αξιωματούχο, γιατί δεν είναι στην αρμοδιότητά σας απόλυτα. Οι μηχανές αυτές είχαν προβλήματα με την υπερβολική χιονόπτωση. Και γιατί τη στείλατε τότε. Αν έχετε δει ποτέ μηχανήματα να παθαίνετε ζημιές από το χιόνι. Και οι πέντε, έξι πόσες έχουν πάρει. Κύριε Πετράκη, κύριε Πετράκη, ακούστε με, κύριε Πετράκη, δεν είμαστε ειδικοί, ούτε μηχανικοί, ούτε μηχανολόγοι. Ξέρω όμως ότι οι μηχανές των τρένων... Και τον κόσμο με ασφάλεια στο Λιανοκλάδι και κατόπιν στην Αθήνα. Άρα όλα καλά. Όχι όλα καλά. Α, υπάρχει πρόβλημα. Προσπαθήσαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία των διαδοσικών βλαβών και πιστέψτε με ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι του ΟΣΕ οι οποίοι λειτουργούν πάνω στη γραμμή επί 48 ώρες χωρίς ύπνο για να την κρατήσουν ανοιχτή. Κύριε Πετράκη μου, ξέρετε κάτι, επειδή κάνω αυτή τη δουλειά 31 χρόνια και αν μετρήσω πόσες κυβερνήσεις έχουν αλλάξει, είναι πάρα πολλές. Ακούω συνεχώς τα ίδια. Μπλε είναι, πράσινες είναι, κόκκινες είναι. Ένα συγγνώμη πρώτα απ' όλα και μια προστασία στον καταναλωτή. Αν τα τρένα δεν μπορούν, γιατί το δίκτυο είναι φτιαγμένο έτσι, γιατί οι μηχανές δεν μπορούν για όποιο λόγο, μην τους φορτώνετε τους ανθρώπους και τους ταλαιπωρείτε. Κάντε το. Μετά όλοι λένε πόσο προσπαθούν. Μα γιατί δεν το προλαβαίνετε. Κύριε Ευαγγελάτο, ναι. Έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα και το υλοποιούμε συντηρήσεις της γραμμής τέτοιας που να μην χρειαστεί ποτέ να ζητήσει. Όταν το τελειώσετε, τότε βάλτε τον κόσμο στα τρένα. Το ερώτημά μου δεν είναι για το πρόγραμμά σας. Λέω, όλα αυτά που μας εκθέσατε τα προβλήματα, δέχομαι ότι είναι έτσι. Γιατί για να το λέτε κάτι ξέρετε. Αφού είναι έτσι και τα ξέρετε, γιατί δεν είπατε, δεν μπορούμε, δεν ρισκάρουμε να βάλουμε τον κόσμο στο τρένο και να μείνει στο κρύο 12 ώρες. Γιατί δεν φέρεστε με αυτή την υπευθυνότητα τρένα, στο κοινωνικό σύνολο που σας πληρώνει, κύριε Πετράκη, γιατί σας πληρώνουν όλοι αυτοί. Σας εμπιστεύονται και μπαίνουν στα τρένα. Θέλετε αφού το ξέρετε το πρόβλημα. Γιατί δεν το προλαβαίνετε. Για τα λεωφορεία ή για τα τρολέι. Ποια λεωφορεία. Όλα καλά λοιπόν κύριε Πετράκη. Όλα καλά κύριε Πετράκη. Εντάξει. Φταίμε εμείς. Αφού δεν παίρνετε εσείς την ευθύνη, παίρνουμε. Φταίμε εμείς. Σε ποιος θέλει. Αυτό ο φουκαράς που πάει στο τρένο. Μου είπατε να ζητήσω συγγνώμη όσο σε. Μα δεν το κάνετε. Εγώ θα σας πω να ζητήσετε συγγνώμη. Μα γιατί να ζητήσω συγγνώμη εγώ όσο σε. Και ποιος θα ζητήσει. Πέστε μας έναν υπεύθυνο, έναν αρμόδιο. Και αν ζητήσετε συγγνώμη θα αλλάξει τίποτα. Δεν το λέω έτσι. Μέσα που έχω καλά. Από εκεί και πέρα. Εάν κάποια μηχανή χάλασε. Φταίτε εσείς. Και μετά χάλασε και μια δεύτερη. Και μια τρίτη και μια τέταρτη. Λέγεστε διευθύνων. Λέγεστε διευθύνων σύμβουλος γιατί έχετε φέρετε την ευθύνη της διεύθυνσης ενός οργανισμού, αγαπητέ μου. Διευθύνων λέγεστε. Λοιπόν, έτσι, κύριε Πετράκη, και ο διευθύνων φέρει ακέραια και για το καλό και για το κακό την ευθύνη. Αν είστε μάνατζερ, δεν είστε πολιτικό στέλεχος. Αν είστε μάνατζερ, γιατί δεν γνωρίζω τι είσαστε.